Θα πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον καλό φίλο και εξαιρετικό στις αναλύσεις του, τον Θέμη Μπάκα, τον πρόεδρο του κτηματομεστικού δικτύου e-Real Estate. Καλημέρα, Θέμη μου. Καλημέρα, τι λέμε για Σαντορινέ, καλημέρα σε πρωινή πτήση. Να είσαι καλά, ευχαριστώ που πάντα είσαι μαζί μας όποτε το επιδιώκουμε και σε χρειαζόμαστε συχνά, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά... Είναι δική μου χαρά να ξέρεις πάντα. Το ξέρω, το γνωρίζω και ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Άκουγα ότι σήμερα αναμένεται να κατατεθεί η τροπολογία για την επέκταση της ευνοϊκής ρύθμισης λόγω κορονοϊού για τη μείωση του ενοικίου σε επιχειρήσεις που πλήττονται από την κρίση. Σήμερα θα γίνει αυτό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Mm-hmm. Διότι βλέπουμε ακόμα και τις εταιρείες που έχουν ενταχθεί στα μέτρα στήριξης αρχικά, που έκλεισαν με κρατική εντολή και είναι υπόχρεση καταβολή του 60%, πάρα πολλές επιχειρήσεις από τις συγκεκριμένες αδυνατούν να καταβάλουν το 60% του μισθώματος. Mm-hmm. Πρώτον, και δεύτερο σημαντικό στοιχείο είναι ότι ακόμα και οι εταιρείες οι οποίες δεν έχουν ενταχθεί αυτή τη στιγμή στα αρχικά μέτρα στήριξης και δεν έκλεισαν με κρατική εντολή, αλλά έκλεισαν λόγω του κορονοϊού, γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις οι οποίες δουλεύουν, κινούνται, τσιράζουν, να πούμε διαφορετικά, mm-hmm. λόγω της κινητικότητας του κόσμου, λόγω του αίσθημα ασφαλείας και λόγω της ψυχολογίας γενικότερα στην οικονομία. Mm-hmm. Αυτές οι επιχειρήσεις το τελευταίο διάστημα έχουν κλείσει άλλες αυτοβούλος, άλλες λόγω ότι δεν υπάρχει καθόλου δουλειά, δεν γίνεται κάτι, mm-hmm. οι οποίες οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις αντιμετώπιζαν τεράστιο πρόβλημα. Και είναι σημαντικό αυτό που γίνεται, διότι θα μπαίναμε σε μια διαδικασία, τηλέμαχε, αναρχίας, αν μου επιτρέπεις, όσον αφορά τις μισθώσεις. Mm-hmm. Θα ερχόμαστε να αντιμέτωπε πολύ σύντομα σε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα κοινωνικό, αλλά και οικονομικό γενικότερα. Δηλαδή, δημιουργούνται πολλά θέματα. Η οικονομία είναι ένα ντόμινο της χαλιάς. Σωστά, σωστά. Και αναμένουμε και ύφεση φυσικά. Και αυτή η ύφεση, ελπίζω να μην είναι τα σενάρια αυτά που μιλάνε και για 6% ακόμα από ό,τι είδα. Τηλέμαχε, εδώ πέρα ο ΑΣΑ. Ο ΑΣΑ έβγαλε μια έρευνα που λέγεται το εξής. Ότι αναμένει γενικότερα, δεν λέμε τώρα από το δίμηνο, τρίμηνο, γενικότερα αυτή η κρίση του κορονοϊού να στοιχήσει πολύ παραπάνω στην Ελλάδα σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ΟΣΑ μιλάει για 35% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Είναι τεράστιο νούμερο, αν καταλάβει ο κόσμος, ότι στα 9 χρόνια οικονομικής κρίσης με μνημόνια χάθηκε περίπου το 26% του ΑΕΠ της χώρας μας. Και αυτό που λέει ο ΟΣΑ το λέει ως εξής, ότι η Ελλάδα έχετε λαβωμένη, έχετε πληγωμένη τα προηγούμενα χρόνια. Και βρίσκει πάλι τη χώρα μας αυτή τη στιγμή οικονομικά να μην βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Ήταν σε αυτά τα βήματα να ορθοποδήσει. Όλοι θυμόμαστε τον αέρα, θετική άβδα, θετική εξέλιξη του 2019, αρχές του 2020. Δίναμε αυτή τη στιγμή ότι πηγαίναμε να μειώσουμε το ΑΕΠ, το χρέος της χώρας. Και μας βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε μια φάση γενικότερα όπου ακόμα και οι τράπεζές μας, τηλέμαχε, έχουν τις μεγαλύτερες επισφάλειες στην Ευρωζώνη. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να στηριχθεί οπωσδήποτε η οικονομία και πρέπει οπωσδήποτε, τηλέμαχε, να μην έχουμε μια νέα γενιά κόκκινων δανείων. Εδώ ερχόμαστε τώρα. Δυστυχώς είναι πρώτον πυλών. Εδώ είναι το θέμα. Γιατί Θέμη μου, Θέμη Μπάκα, εάν τα πράγματα έτσι πάνε όπως το προδιαγράφει, ας πούμε, μια έρευνα όπως είναι αυτή του ΟΑΣΑΕΚ, σημαίνει ότι θα υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες θα υπάρξουν δάνεια τα οποία κοκκινίζουν. Θα κοκκινήσουν. Και θα υπάρχουν και ακίνητα τα οποία ενοικιάζονται και πλέον. Ναι, θα καθούν τα ακίνητα. Και από την άλλη, ακίνητα που ενοικιάζονται και δεν θα μπορούν να πληρωθούν τα ενίκια. Έχει από το εξή. Θα σου πω το εξή, τηλεμαχία. Σε κοινικό μου πρόσωπο, με καλή την προηγούμενη εβδομάδα και μου λέει το εξή. Ο ενοικιαστή που έχω μέσα στο ακίνητό μου εργάζεται στα μέτρα στήριξη και πρέπει να μου καταβάλει το 60%. Άρα μου λέει, δέχτηκα ένα 40% κούρεμα του μισθώματός μου, διότι. Έτσι λέει το κράτος και είναι και πολύ λογικό λόγω της πανδημίας και λόγω της οικονομικής κρίσης που διέπει αυτή τη στιγμή τη χώρα μας να στηρίξουμε όλοι. Αν αυτή τη στιγμή μου λέει δεν μου πληρώσει το 60% ο ενοικιαστής, το συγκεκριμένο ακίνητο που διαμένει, που είναι η επαγγελματική του στέγη, εγώ το έχω πάρει με δάνειο. Η δόση του δανείου αναλογεί περίπου στο 75-80% του μισθώματος.
Εάν μου δώσει το 60, θα βάλω το άλλο 20% από τις οικονομίες που έχω να πληρώσω. Αν δεν μου το δώσει, δεν θα μπορέσω να πληρώσω τη δόση δανείου. Αυτό είναι κάτι το οποίο στην Ελλάδα το βλέπουμε κατά κόρον. Τα πιο πολλά ακίνητα είχαν αγοραστεί μέσω δανεισμού. Δηλαδή τα ακίνητα που διαμένουν αυτή τη στιγμή οι νοικιαστές είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Οι ιδιοκτήτες έχουν αγοράσει μέσω δανείου. Αλλά από την άλλη πλευρά, τηλέμαχοι, βλέπουμε και το εξής. Χαιρόμαστε πολύ καλά όλοι μας. Η αναστολή του ΦΠΑ 24%, ένα πολύ καλό μέτρο της κυβέρνησης το 2019 που νομοθετήθηκε, δίνοντας αέρα στην οικοδομή. Και πόσες από αυτές τις εταιρείες κατασκευαστικές μπήκαν σε διαδικασία είτε να αγοράσουν οικόπεδο, είτε να μπουν στη διαδικασία να κάνουν αντιπαροχή και να πάρουν δάνειο για την ενέργεια κατοικιών με στόχο να πουληθούν. Είτε στην εγχώρια αγορά που ξεκίναγε σιγά σιγά να κινείται για να, και αγόραζε ακίνητα μέσω δανεισμού, είτε από τους αλλοδαπούς. Αυτές οι κατασκευαστικές εταιρείες σήμερα, τηλέμαχε, πραγματικά είναι σε πολύ δύσκολη θέση. Διότι μπορεί να είχαν πάρει μια παραταβολή 5-10 χιλιάδες ευρώ από τον ενδιαφερόμενο αγοραστή, ναι, και αυτή τη στιγμή πολλοί αγοραστές, λόγω του κλίματος, λόγω της ανασφάλειας που νιώθουν πάρα πολύ, κάνουν πίσω. Με αποτέλεσμα είτε να ζητούν υποκαταβολή τους πίσω τις 5-10 χιλιάδες ευρώ, είτε να τις χάνουν τις 5-10 χιλιάδες ευρώ, αλλά ταυτόχρονα ο κατασκευαστής να μην σπράττει τις 200-250 χιλιάδες ευρώ που είχε υπολογίσει κατά τη διάρκεια του δανεισμού του. Δυστυχώς δεν έχουμε άσχημα πράγματα μπροστά. Ελπίζω να δοθούν τα κατάλληλα εργαλεία. Χρειαζόμαστε μέτρα, τηλέμαχε, με μακροπρόθεσμα πια. Ναι. Διότι ωραία αυτά που κάνουμε αυτή τη στιγμή τα μέτρα στήριξης. Βοηθάει ο κόσμος και οι επιχειρήσεις στιγμιαία, αλλά εάν δεν υπάρξει ένα σχέδιο μακροπρόθεσμο, γενναίο σχέδιο για την οικονομία της χώρας, αλλά και την οικονομία της Ευρώπης γενικότερα. Από εκεί να πάμε. Ευρώπη, ναι. Βλέπω ότι η Ευρώπη πλήττεται φανάσιμα αυτή τη στιγμή. Έτσι είναι. Θέμη μου, θα τα ξαναπούμε σύντομα. Ελπίζω έτσι να υπάρξει και η κατάλληλη προετοιμασία και το σχέδιο για να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε έτσι. Ακριβώς. Τηλέμαχε, εγώ θεωρώ ότι μέρα με την ημέρα βλέπουμε τα κενά που υπάρχουν και θεωρώ ότι οι αρμόδιοι θα δράξουν το καλύτερο δυνατό με την ελληνική οικονομία. Δεν θέλουμε να γυρίσουμε πίσω, θέλουμε να πάμε μπροστά. Ευχαριστώ, Θέμη μου. Θέλουμε να είμαστε ενεργοί. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.